Με πήραν, με βάλαν στο κρεβάτι, που το λέω και ακόμα με βάζουν στο κρεβάτι, μου φοράνε, ξέρεις, τα σκουφάκια, τα σκουφάκια και τις ρόμπες και λέω, Παναγία μου, πού πάω, τι πάω να κάνω τώρα. Στη σκέψη ότι θα άνοιγαν το κεφάλι μου και ότι θα μπαιναν μέσα με εργαλεία, με... λέω, τι κάνω. Εκεί και με το που είδα και τον πατέρα μου, ξέρεις, να καταραίει, λέω, εντάξει. Πόση ώρα κράτησε αυτή η επέμβαση? 8 ώρες. 8 ώρες ήσουν μέσα στο χειρουργείο, Ξυπνάω και πριν ξυπνήσω ξέρω ότι είμαι καλά. Γιατί βλέπω μια μορφή, ξέρω ότι κοιμάμαι, βλέπω, δεν έχω ξαναδεί πιο όμορφο άντρα στη ζωή μου. Μια μορφή τόσο λαμπερή, τόσο, ένα χαμόγελο απίστευτο και μου γνέφει ότι όλα είναι καλά. Αλλά καταλαβαίνω ότι δεν είναι γιατρός. Και μου έρχεται στο κεφάλι ότι είναι ο Άγιος ο Ιωάννης ο Ρώσος. Αυτό γιατί σου ήρθε? Εσύ είχες εικόνα, είχες τη μορφή του. Δεν την είχα. Εσύ η Ελεονόρα ήταν ο μόνος Άγιος που δεν πήγα ποτέ να προσκυνήσω. Ποτέ. Και ξυπνάω και λέω στη μάνα μου, μαμά, έχουμε εικόνα του Αγίου Ιωάννη του Ρώσου. Ξέρεις, στη ζάλη. Μου λέει, όχι παιδί μου, τι είναι αυτά που λες? Η μάνα μου νόμιζε ότι τα χάσα, ξέρεις.